Η Εθνική Καλαθοσφαιρική Ομάδα της Κύπρου πέτυχε χθες βράδυ στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία πολύ σημαντική νίκη επικρατώντας της Πορτογαλίας σε αγώνα για την πρεμιέρα της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ. Κύπρος θα κατάφερε ένα παιχνίδι γεμάτο αγωνία, γεμάτο σασπένς. Με την έθερμη συμπαράσταση 5.000 φίλων της η Εθνική Κύπρου επικράτησε της Πορτογαλίας στο Ελευθερία με 69-67 και μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2021. Ιδανική αρχή και για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λίνο Γαβρίλ. Είναι μεγάλη μέρα για μας του Κυπριακού Μπάσκετ. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όλους τους συνεργάτες. Σας ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο και όλο το. Όλους τους ανθρώπους στην Ομοσπονδία γύρω από εμάς που μας υποστήριξαν για να έρθει αυτή η νίκη. Στο πρώτο δεκάλεπτο, οι διεθνείς μας ήταν μπροστά στο σκορ με 19-16. Οι Πορτογάλοι, ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο βελτιώθηκαν και στο ημίχρονο προηγήθηκαν 42-41. Ωραία ο Κούνας με το Μαντοβάνι, πολύ ωραία. Στην τρίτη περίοδο η Κύπρος βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς. Μάλιστα έφτασε τη διαφορά στους 13 πόντους και ολοκλήρωσε προηγούμενη 62-51. Λες Μάριε, 10, να το τρίποντο. Ωστόσο οι Πορτογάλοι στην τελευταία περίοδο έκαναν την αντεπίθεσή τους. Όμως οι Κύπροι διεθνείς ήταν πιο ψύχρεμοι και με τη βοήθεια του κόσμου πήραν τη μεγάλη νίκη. Σουτ για τρεις, εύστοχο από τον Σιλιανού. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Βασίλης Κουνάς με 20 πόντους, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν επίσης η Νίκος Στυλιανού και Ντάιρελ Μπίξ 13 και 12 αντίστοιχα. Οι επόμενοι αγώνες της Εθνικής Ανδρός στη διοργάνωση θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο. Το πρώτο βήμα για πρόκρισή της στην επόμενη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ του 2021 έκανε χθες η Εθνική Κύπρου. Στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου νίκησε στην Λευκοσία την Πορτογαλία με 69-67. Εξαιρετική ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι περίπου 5.000 φίλαθλοι που βρέθηκαν στο πλευρό της Εθνικής μας. Σπουδαία νίκη με 69-67 πέτυχε χθες βράδυ η Εθνική Κύπρου επί της Εθνικής Πορτογαλίας σε αγώνα που διεξήχθη στο Ελευθερία για την πρώτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021. Η εθνική μας ομάδα με τη συμπαράσταση 5.000 θεατών που δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα ήταν καλύτερη και διατηρούσε την πρωτοπορία στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ενώ κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου προηγήθηκε με 13 πόντους διαφορά. Η Πορτογαλία έκανε την αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, ωστόσο η εθνική μας με ψυχραιμία κράτησε την υπερπολίτημη νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κερδίζοντας με 69-67. Κορυφαίος της Κύπρου ήταν ο Κούνας με 20 πόντους, 13 πέτυχε ο Στυλιανού και από 12 ο Μπίξ και ο Τάιλερ. Ο επόμενος αγώνας της Κύπρου θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 2018 με αντίπαλο το Λουξεμβούργο. Η αστάθεια σίγουρα είχε να κάνει με το ότι κάναμε 4 μέρες προετοιμασία σαν ομάδα, αλλά καταφέραν τα παιδιά με την προσωπικότητα και την ποιότητα που έχουν, με τη βοήθεια και του κόσμου, να σπρώξουν την ομάδα προς την νίκη. Στην καλαθόσφαιρα τώρα, ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Κύπρος κέρδισε χθες 69-67 την Πορτογαλία και ξεκίνησε νικηφόρα την προσπάθειά της στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2021. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για την πρώτη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021 η Εθνική Ομάδα Καλαθόσφαιρας της Κύπρου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χθες βράδυ πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη καθώς επικράτησε στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία της Πορτογαλίας με 69-67 σε ένα δραματικό σε εξέλιξη αγώνα. Η Κύπρος ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι 13 πόντους διαφορά στην τρίτη περίοδο, με τους Πορτογάλους όμως να κάνουν αντεπίθεση στα τελευταία στάδια του αγώνα. Ωστόσο, οι Κύπροι διεθνείς ήταν πιο ψύχρεμοι και διατήρησαν το προβάδισμά τους, πανηγυρίζοντας στο τέλος την μεγάλη επιτυχία στην παρουσία 5.000 κόσμου που γέμισε το στάδιο της πρωτεύουσας και στήριξε τους καλαθοσφαιριστές από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα για να έρθει η πολύ σημαντική νίκη. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Βασίλης Κούνας με 20 πόντους, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν επίσης ο Νίκος Στυλιανού 13 και ο Μπίξ 12. Οι επόμενες επίσημες αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας Καλαθόσφαιρας της Κύπρου είναι προγραμματισμένες για τον Φεβρουάριο. Η Εθνική Μπάσκετ της Κύπρου πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη χθες βράδυ, καθώς επικράτησε στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία της Πορτογαλίας με 69-67 στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2021. Συγκλονιστική ήταν η παρουσία του κόσμου που έφτασε τις 5.000 γεμίζοντας το στάδιο της πρωτεύουσας και δίνοντας όθηση στους παίκτες του Λίνου Γαβρίλ.
Η Κύπρος ήταν μπροστά στο σκορ με 13 πόντους στην τρίτη περίοδο, με τους Πορτογάλους να κάνουν αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, εκεί που οι Κύπροι διεθνείς ήταν πιο ψύχρεμοι και διατήρησαν το προβάδισμα, φεύγοντας με την νίκη. Κορυφαίος του αγώνα, ο Βασίλης Κούνας με 20 πόντους, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν η Νίκος Στυλιανού με 13 πόντους και Τάιρελ Μπίγκς με 12. Οι επόμενες επίσημες αναμετρήσεις της Εθνικής Ανδρών της Κύπρου θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του νέου έτους. Σε αγώνα για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021, η εθνική μας ομάδα κέρδισε μπροστά σε 3.000 κόσμου την Πορτογαλία με 69-67. Στο πρώτο μέρος, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τους Πορτογάλους να προηγούνται τελικά με ένα πόντο 42-41. Η Κύπρος πάτησε γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν κέρδισε σταδιακά διαφορά και στα 30 λεπτά προηγήθηκε με 62-51. Η Κύπρος κόλλησε επιθετικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η Πορτογαλία ψαλίδισε την διαφορά, αλλά σε ένα δραματικό φινάλε η ομάδα μας κράτησε τελικά τη νίκη με 69-67. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει.